Η στιγμή που ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας Μισελ Τέμερ θα βγει από την σκιά της Ντίλμα Ρούσεφ έφτασε. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις θα εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου και δεν αποκλείεται να παραμείνει σε αυτή τη θέση μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, οπότε και λύγει η προεδρική θητεία. Στους περισσότερους Βραζιλιάνους είναι άγνωστος και σίγουρα δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο η Ντίλμα Ρούσεφ. Ωστόσο, ο ίδιος προετοιμαζόταν εδώ και καιρό να αναλάβει το αξίωμα περιμένοντας καρτερικά. Δηλώνω ότι θα περιμένω με ηρεμία και σεβασμό την απόφαση της Γερουσίας. Η Γερουσία έχει τον τελευταίο λόγο σε αυτό το ζήτημα και θα ήταν ανάρμοστο να πω οτιδήποτε πριν η Γερουσία επικυρώσει την απόφασή της. Και οτιδήποτε qualquer coisa antes da solução acertada pelo Senado Federal. Στην κορυφή της ατζέντας του Τέμερ βρίσκεται η μείωση των Υπουργείων σε 22 από 32. Το πιο μικρό κυβερνητικό σχήμα που προτείνει ο Τέμερ θα φέρει μείωση στα έξοδα και θα βάλει σε μία σειρά τα δημοσιονομικά της μεγαλύτερης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής. Η χώρα βιώνει τη μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 3 δεκαετιών. Τρομερή μείωση έχει σημειωθεί στις τιμές των προϊόντων που παράγει η Βραζιλία. Το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά 3,9% φέτος. Ο πληθωρισμός έσπασε ρεκόρ 12ετίας και έφτασε στο 10,7% στο τέλος του περασμένου χρόνου. Τα επιτόκια είναι στο 14,25% και το έλλειμμα έφτασε το 10,4% το 2015. Το χρέος της χώρας είναι εκτός ελέγχου. Η ανεργία στη Βραζιλία αυξήθηκε κατά 9% το 2015, με τις προβλέψεις να δείχνουν περισσότερη άνοδο. Οι εταιρείες κλείνουν η μία μετά την άλλη και κάθε μήνα χάνονται περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Τέμερ θα ενεργήσει άμεσα στον τομέα της οικονομίας. Η οικονομική κατάσταση στη Βραζιλία έχει πολλές παραμέτρους και οι προσδοκίες είναι ότι η ύφεση θα συνεχιστεί για καιρό ακόμα, για μερικά χρόνια. Δεν υπάρχουν μέτρα που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα άμεσα, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση. Περισσότερο λάδι στη φωτιά έρχεται να ρίξει η Πετρόμπρας και το τεραστίων διαστάσεων σκάνδαλο διαφθοράς με απρόβλεπτες νομικές εξελίξεις. Το σκάνδαλο αγγίζει και το δημοκρατικό κίνημα, το κόμμα του οποίου επικεφαλής είναι ο Μισελ Τέμερ, ενώ στο σκάνδαλο εμπλέκονται πολλοί πολιτικοί και επιχειρηματίες. Η πολύμηνη πολιτική αστάθεια έχει επισκιάσει και τη διαφημιστική καμπάνια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχει στόχο να προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.